πως ο κόσμος παγιδεύεται ακόμη και κληρική ενωτέρων βαθμών από την πιθανότητα, την πιστικότητα των πονηρών πνευμάτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα αφού είναι σκότος να μεταβάλλονται εις αγγέλους φωτός, σε πνεύματα φωτεινά και έχουν απατήσει πλήθος. Έχουμε μία απέραντον δαιμονολογία των ερήμων που δείχνουν τις πλάνες και τις απάτες που έκαναν σε πολλούς, τους κρύμνησαν από διάφορα μέρη, άλλοι αυτοκτόνησαν και τόσα πράγματα. Λοιπόν, μία από τις παγίδες του Σατανά, μία από τους τρόπους να καταδυναστέψουν τον άνθρωπο και τον φέρουν σε αμαρτίες και τον τρελάνουν, είναι τα οράματα, τεχνητά αυτά που τα φτιάχνουμε τις φαντασίες, και ενήπια και ψευτοαποκαλύψεις, όπως έχουμε και οραματίστριες και οραματιστές και κάτι τέτοια. Λοιπόν, μιλώντας με τον Παΐσιο για το θέμα αυτό, μου ανέφερε παρεπιπτόντως και ότι αυτός έχει δει 250 οράματα, ενήπια, αποκαλύψεις, ψευτοαποκαλύψεις κλπ, ότι είναι από το Θεό, αλλά διεπίστωσε, με πήραν, ότι τα δύο ήσαν λύσια, ήταν από το Θεό. Είχε όντως αποκαλύψει από το Θεό απευθείας. Τα άλλα ήτανε τεχνητά αυτά, παίγνια των διαβόλων. Θέλω να πω πως ο Σατανάς έχει εξουσία σε ανθρώπους που είναι αθωράκιστοι πραγματικώς να μεταστοιχιώνει και να μεταποιεί λειτουργίες όπως της οράσεως. Να κάνει την όραση έτσι ώστε να βλέπει ανυπόστατα πράγματα αλλά ως υπαρκτά, ως είδωλα. Αναφέρεται στα γεροντικά για κάποιο μοναστήρι που είχε 100 μοναχούς, μάλιστα διακεκριμένους ως γνωστόν τους, είχε ότι είχαν ο κόσμος στενάγει και σπουδαίοι, και ήταν απ' έξω ένα μεσημέρι κάποιος λέει ευσεβής και έβλεπε το μοναστήρι και διήρχεται κάποιος άλλος εκείνη ώρα και του λέει βλέπεις αυτό το μοναστήρι, τι θαυμάσιο είναι, οι μοναχοί είναι αγιότατοι και αυτά. Ναι λέει, θα δεις του λέει ο άλλος ο περαστικός, με το λίγας ημέρας δεν θα υπάρχει ένας εδώ, θα τους διαλύσω και εξαφανίστηκε τον διάβολος. Τι τους έκανε, φαίνεται οι άνθρωποι παρά την αρετή τους και αυτά, τι είδε, είχαν ήση, πίστευαν στο λογισμό τους, δεν ήσαν απειροπόλεμοι, δεν ξέραν, και τους παρουσιάζει ατέλειωτα σμήνη πτηνών απάνω από το μοναστήρι ψηλά και βγήκαν οι μοναχοί θαυμάζοντας αυτό το θέαμα, το μοναδικό και σπάνιο θέαμα τόσων πτηνών, και τέλευα κι άρχισαν να θαυμάζουν. Αλλά τους έκανε τα μάτια όμως, τον μισό να τα βλέπουν ως άσπρα και τον μισό να τα βλέπουν ως μαύρα. Και άρχισαν να θαυμάζουν και να λένε τι ωραία πτηνά, άσπρα και αυτά. Πέρασαν οι άλλοι, όχι αδελφοί, είναι μαύρα. Με το άσπρα μαύρα, άσπρα μαύρα, σιγά σιγά να διαπληκτίζονται, να αρχούνται να έρθουν σε λόγους βαρνής μεταξύ των, και τόσο που έφτασε στο σημείο να διαλυθούν. Εμείς σαν μεν τους δε, γιατί βλέπαν άσπρα μαύρα και τέτοια του τίποτα. Και συνεχίζεται η αφήγηση κατά την οποία δύο εκ των παρατάξεων των λευκών και των μαύρων ας πούμε βρέθηκαν σε μια οδός κάπου, ήταν πάνω σε μια γέφυρα ξύλινη, συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν. Τι μας έκανε ο Σατανάς, μας διέλυσε για εκείνα τα παλιοπούλια. Πράγματι αδερφέ μου λέει και ο άλλος, τι ήταν αυτό, αν ήταν μαύρο ή άσπρο μας ενδιέφερε. Βέβαια λέει ο ένας, η αλήθεια ήταν άσπρα. Ο άλλος λοιπόν λέει, όχι αδερφέ μου, ήταν μαύρα, άσπρα, μαύρα, άσπρα, μαύρα, στη μόνο και οι δυο. Ο ένας λοιπόν αρπάζει τον πετάξει κάτω από τη γέφυρα. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν συνήθεια, γιατί μας κάνει ο Σατανάς, δεν πριν καταλαβαίνουμε ότι ακόμα. Θέλω να πω ότι έχει αυτή την ευχέρεια, όπως την ευχέρεια την είχε και στον Κύριο, που επίρεξε τον Κύριο και του παρέστησε πάσα στα βασιλεία της γης, σε στιγμή χρόνου. Μια φανταστικά. Κάνει αυτά, έχει την ιδιότητα, την ικανότητα αυτή να κάνει μορφές, να μεταπλάττει. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω, να υπενθυμίσω αυτό που είπα
που είναι μια μαρτυρία ισχυροτάτη του Αγιωτάτου Παϊσίου, του ασκητού και ερημίτου, ο οποίος επέθανε με εκοιμήθη με πολύ ψυαγίου ανδρός, η μαρτυρία του για μας είναι πολύτιμος. Είδα 250 οράματα και ενήπια. Λοιπόν, ήταν όλα τους αναπλήν δύο. Επίσης, μου έλεγε ότι αυτή τη δύναμη που έχει ο Σατανάς και κατά παραχώρηση Θεού θα είναι υψημένη στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, θα κάνει σημεία και τέρατα. Μου έλεγε ότι θα κάνει σημεία, διάφορα σημεία να πείθει ότι είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού, όπως έλεγαν και το μάγο τον, το μάγο τον Σίμωνα, ο οποίος έκανε τερατώδη πράγματα εκεί, έπεφτε μέσα στις θάλασσες, έκανε αυτά. Έτσι και ο αυτός, ο Ζωδης Σατανάς, φαίνεται λόγω του ότι οι άνθρωποι θα είναι στο μη περαιτέρω της αμαρτίας, όπως και τώρα είμαστε, έχουμε τα χάλια μας, ο κόσμος μας και λοιπά, πνιγμένος μέσα στην αμαρτία, σε ποικίλες μορφές, έτσι και τότε στα έσχατα, ναι, θα είναι τέτοιες οι δυνάμεις και τέτοιες οι ενέργειες και τέτοια τα σημεία και τα τέρατα που θα κάνει, θαυματουργίες, διάφορες αυτές, ώστε γι' αυτό είπε ο Κύριος, θα κολοβώσει τις ημέρες ή να μην πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Τόση ισχύν θα έχουν όλα αυτά που θα κάνει στο δάς, που θα έρθει να πει στους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Θεός. Ναι. Το δέλημα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίο. Ναι. Και δεν ξέρουμε λοιπόν τι ακριβώς θα κάνει, αλλά οπωσδήποτε, όπως λέτε, θα είναι υψημένες ενέργειες και δυνάμεις πολλές, δαιμονικές, ώστε να αρχίσουν οι άνθρωποι να φοβούνται, να τους καταλάβει δέος και σεβασμός ότι μήπως είναι αυτός ο Χριστός. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος μας το πει, όταν σου λέει «Δου ο Δε ο Χριστός, δου εκεί, μην ακολουθήσετε, είναι πλάγι». Μας ειδοποιεί και το και μόνο το γεγονός ότι θα κινδυνεύσουν και οι εκλεκτοί, δηλαδή ενδάρετοι και σοφοί άνθρωποι, που υποτίθεται είναι απειρόβλητοι και ετεραπρόσβλητοι από τέτοια πράγματα, θα είναι τόσο εντυπωσιακά αυτά που θα κάνει, ώστε θα κινδυνεύσουν και αυτοί. Και αυτό είναι το σοβαρό, δίνει το μέτρο δηλαδή του πώς ενισχύει θα και ο Δέο αυτός ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι άνθρωπος, θα έχει ολόκληρη τη δύναμη του Σατανά μέσα του και θα κάνει σημεία και τέρατα. Έτσι λοιπόν εκείνο το οποίο μας χρειάζεται για να μην έχουμε, να μην περισπόμεθα στο να βλέπουμε από εδώ και από εκεί, να διερωτώμεθα με φοβίες και αυτά, το άριστο είναι, άριστος τρόπος είναι να είμαστε εξομολογημένοι, κοινωνούντες, τελούντες τις εντολές του Χριστού, προσευχόμενοι αδιαλείπτως και να έχουμε ειρήνη. Οπότε όταν είμαστε έτσι θα είμαστε θωρακισμένοι και θα έχουμε την ικανότητα να διακρίνουμε. Ναι, ποιο είναι το από το Θεό και ποιο είναι από τον διάβολο κλπ. Και θα είμαστε αναπαυμένοι. Βεβαίως και στη γραφή μέσα έχουμε ορισμένα ενήπια, αλλά είναι ελάχιστα αυτά και είναι υποσυνθήκας και σε Αγίους μάλιστα σήμερα.